Κύριε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη φιλόξενη αίθουσα διαλέξεων του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα Παύλου Πισάνου τιμούν με την ευγενική συμβολή τους ο καθηγητής φιλολογίας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, ο κ. Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό προς το εκλεκτό κοινό και καλή επιτυχία στην πορεία του βιβλίου. Στο πάνελ των καθηγητών από αριστερά προς τα δεξιά αναφέρουμε στα ονόματα των αναλυτών του βιβλίου η χρυσή τομή ως ακολούθως. Πρώτος ο βαρόνος καθηγητής ιστορίας Τόνι Μπράιντερ Χατζηδημητρίου. Καλησπέρα κύριε Μπράιντερ. Παραπλεύρος ο καθηγητής κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης κύριος Μιχαήλ Πουλατζάς. Καλησπέρα σας, κύριε Πουλατζά. Στο κέντρο ο κύριος Παύλος Πισάνος. Καλησπέρα κύριε Πισάνο. Και αριστερά του ο καθηγητής περιβαλλοντικής χημίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Παναγιώτης Σίσκος. Καλησπέρα σας, κύριε Σίσκο. Στο άκρο δεξιά η καθηγήτρια κοινωνιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Σίλια Νικολαίδη. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Νικολαίδη. Και τώρα λίγα λόγια για το 35ο κατά σειρά βιβλίο του κυρίου Παύλου Πισάνου, που αναφέρεται στο παγκόσμιο θέμα λειτουργίας της χρυσής τομής. Εξ αρχής θέλω να αναφερθώ στην απλή γραφή και την εύκολη αναγνωσιμότητα του βιβλίου, το οποίο για πρώτη φορά στη γνωστή βιβλιογραφία αναφέρεται σε κύρια θέματα της ανθρώπινης καθημερινότητας, τα οποία βιώνουμε εμείς οι άνθρωποι, χωρίς να υποπτευόμεθα ότι πίσω από καθημερινά γεγονότα τη σχέση μας με τη φύση, το περιβάλλον, τα ζώα και το άπειρο κόσμο που μας περιβάλλει, κρύβεται ένας μαθηματικός λόγος της χρυσής τομής. Στα θρανία των μαθητικών μας χρόνων, οι δάσκαλοι μας δεν παρέλειψαν τις αναφορές τους στη χρυσή τομή. Όμως αυτές οι αναφορές, στο μεγάλο τους μέρος, έβησαν μέσα στις μνήμες μας. Σήμερα, με την προαγωγή των επιστημών, η χρυσή τομή ορθώνει και πάλι το ανάστημά της στην επίσημη ακαδημαϊκή κοινότητα και λαμβάνει μια εξέχουσα θέση στην ανθρώπινη παρατήρηση στα μεγάλα μυστικά της φύσης και της ζωής. Στην κλιματική βιβλιογραφία που διασώθηκε μέχρι σήμερα, η χρυσή τομή απαντά για πρώτη φορά στα στοιχεία του Ευκλήδη, 3ος αιώνας π.Χ. Ο όρος χρυσή τομή εισήχθη από τον Λεωνάρντο Νταβίτσι στις αρχές του 16ου αιώνα. Η αρχή της χρυσής τομής και οι συναφείς σχέσεις αναλογίας έχουν χρησιμεύσει διεθνώς ως βάση για τη συνθετική δημιουργία πολλών έργων τέχνης, κυρίως όμως αρχιτεκτονικών έργων, στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρωμαϊκή εποχή και κατά την Αναγέννηση. Εμείς οι Έλληνες, που πρώτοι από όλους τους λαούς του κόσμου, πριν από 2.500 χρόνια, η αθάνατη σοφή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, με τη συμμετοχή των μεγάλων μαθηματικών μας, του Πυθαγόρα και του Ευκλήδη, μας ανέπτυξαν τις πρώτες ερμηνείες του Θείου Λόγου της χρυσής τομής. Τώρα ερχόμαστε με σύγχρονο τρόπο να υποδεχθούμε με τον σεβασμό που απαιτείται στη συνέχεια της υπέροχης αυτής μαθηματικής παράδοσης. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στην απόψινή υπόμνηση της κουλτούρας που συντροφεύει στο πέρασμα των αιώνων τη φυλή των Ελλήνων. Εδώ θα ήθελα να παραδώσω τη σκυτάλη στον πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσό, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, για ένα χαιρετισμό, αφού όμως προηγουμένως νιώθω την ανάγκη να κάνω μία αναφορά σε ένα του άρθρο το οποίο κυκλοφόρησε διαδικτυακά σήμερα και δεν θα σας κουράσω, αλλά θα ήθελα να πω
δύο λόγια πολύ γρήγορα για το πνεύμα το οποίο αναφέρει σε αυτό το άρθρο ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Διαβάζω λοιπόν και αναφέρει το εξής. Το ευρωπαϊκό πνεύμα αρχίζει με τους Έλληνες. Αυτοί ανεκάλυψαν το πνεύμα. Αλλά όταν λέμε οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα, δεν είναι το ίδιο σαν να λέμε ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Αμερική προϋπήρχε του Κολόμβου, ενώ το πνεύμα δεν προϋπήρχε των Ελλήνων. Θεωρώ ότι ταυτίζεται αυτό που σας διάβασα τώρα, το μικρό απόσπασμα του κ. Κωνσταντινόπουλου, με αυτά που θα πούμε, θα υποθούν απόψε. Λοιπόν, καλή ακρόαση λοιπόν από τους εκλεκτούς ομιλητές μας και καλώς στο πόντιουμ τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος θα εκφέρει ένα χαιρετισμό. Κύριε Πισάνο, κύριοι καθηγητές, επιτρέψτε μου βέβαια να αναφερθώ επωνύμως στον κύριο Μπράιντελ, του οποίου με έχει εντυπωσιάσει ένα βιβλίο, τα πολλά βιβλία που έχει διαβάσει, το οποίο αναφέρεται στον περίφημο Λόρενς της Αραβίας. Επειδή δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα ο Λόρενς της Αραβίας και έχει προσφέρει πάρα πολλά, γι' αυτό θέλω πραγματικά να συγχαρώ τον κύριο Μπράιντελ για τη μεγάλη προσφορά που έχει κάνει στην ιστορική έρευνα σχετικά με τον Λόρενς. Πρέπει επίσης, επιτρέψτε μου επωνύμως, να αναφερθώ και στον κύριο Σίσκο, ο οποίος έχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας πριν από πολλά χρόνια σε αυτόν εδώ τον Ιστορικό Σύλλογο και ο οποίος έκανε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης διοικητικής του Συλλόγου, πολύ επιτυχή μάλιστα. Ο κύριος Σίσκος είναι πάντα από τα πιο προβεβλημένα και εκλεκτά στελέχη του Παρνασσού. Κυρίες και κύριοι, ο Παρνασσός ιδρύθηκε το 1865 από τους φερέλπιδες νέους του νομισματολόγου καθηγητή Λάμπρου. Ο ένας μάλιστα γιος εξ αυτών ο Σπυρίδων Λάμπρος και καθηγητής Πανεπιστημίου έγινε, αλλά βεβαίως έγινε και πρωθυπουργός. Πρέπει να πούμε ότι λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή του, ο Παρνασσός κατέστη πραγματικά μια ακτινοβολίες πανελλήνιες και κατόπιν παγκόσμιες ακτινοβολίες πνευματικό ίδρυμα. Έτσι ώστε μέχρι το 1927, οπότε ο δικτάτορας Πάγκαλος ίδρυσε την ίν υπάρχουσα Ακαδημία Αθηνών, θεωρείται η πρώτη Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών της Ελλάδας. Ο Σίμος μάλιστα Μενάρδος, ο οποίος ήταν και Γενικός Γραμματέας Ακαδημίας Αθηνών, το 1927, ακριβώς την πρώτη χρονιά ίδρυσης, απονέμοντας ένα βραβείο και εύσημα στον Παρνασσό, είπε ότι πραγματικά μέχρι τώρα η πρώτη Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών ήταν ο Παρνασσός. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το κτίριο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, το καλέστε το αυτό νεοκλασικό κτίριο, το οποίο είναι και διατηρηταίο, εγκαινιάστηκε το 1891 από τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο, το γιο του Γεωργίου. Ήταν το δεύτερο κτίριο μετά τη Βουλή των Ελλήνων που φωταγωγήθηκε. Από τα φατνώματα, όπως βλέπετε πάνω, κρέμονταν πολυέλαιοι. Και η ακουστική που έχει θεωρηθεί από το Πολυτεχνείο ως η αίθουσα με την καλύτερη ακουστική στην Ελλάδα, οφείλεται ακριβώς στα φατνώματα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι εδώ διεξάγονταν διαλέξεις όλων των διακεκριμένων καθηγητών, γι' αυτό θεωρήθηκε Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών. Έχουμε προσπαθήσει να ιδρύσουμε στα χνάρια εκείνων των διαλέξεων ένα νέο ελεύθερο πανεπιστήμιο εδώ και μερικά χρόνια, στο οποίο γίνονται ελεύθερες διαλέξεις κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα, μάλιστα, έχουμε τον κύκλο της φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας, και Τετάρτη έχουμε τις ιστορίες και τις φιλολογίες. Και όποιος εξ ημών από τους σεβαστούς καθηγητές θέλει να συνεισφέρει με μία διάλεξη, θα ήταν άκρος ευχάριστο για μας, γιατί η διαλέξη είναι εντελώς δωρεάν. Θέλω απλώς να θυμίσω ότι σε αυτό το ιστορικό βήμα το οποίο βλέπετε, ο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν το 1894 στις 4 Νοεμβρίου ανακοίνωσε την περίφημη ιδέα του για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν αυτό εδώ το βήμα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Το 1896 ο Σαμάρας, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, πρωτοέπαιξε τη σύνθεσή του
με την επίσης του Παλαμά για τον Διεθνή Ολυμπιακό Ύμνο. Δεν έγινε εξ αρχής Διεθνής Ολυμπιακός Ύμνος, έγινε το 1957 όπως γνωρίζετε, αλλά για πρώτη φορά ακούστηκε εδώ. Όπως για πρώτη φορά εδώ πέρα πρωτέπαιξε και η Κάλλας, πρέπει να γνωρίζετε. Όταν το 1879 η Ελλάδα θέλησε να κάνει μια απογραφή των Αθηνών, η κυβέρνηση και ο βασιλιάς την εμπιστεύτηκε στον Παρνασσό. Και για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν και τα δελτία στην απογραφή. Και όταν μάλιστα έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο πρόεδρος του Παρνασσού ανήκε στην Επιτροπή της Ολυμπιακής Διοργάνωσης. Όλα αυτά τα λέμε για να θυμίσουμε ακριβώς την μεγάλη προσφορά που ο σύλλογος αυτός έκανε στην πνευματική ζωή της Ελλάδας. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η Β' Αθηναϊκή Σχολή με τον Παλαμά, γι' αυτό υπάρχει και αίθουσα Παλαμά, όπου εδρεύει το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, η αίθουσα Παλαμά ακριβώς ήταν εκεί το κέντρο της δεύτερης Αθηναϊκής Σχολής με τον Παλαμά, τον Δροσίνη, τον Στρατήγη. Και αν περιηγηθείτε μετά στο φουαγέ, θα σας παρακαλέσω μετά που έχουμε εδώ στον πρώτο όροφο, θα δείτε στο βάθος της αίθουσας του φουαγέ την περίφημη σχολή των ποιητών, θα λέγαμε εμείς, του Ροϊλού που έχει τους ποιητές στον Παρνασσό. Σε ανάμνηση όλων αυτών πρέπει να πούμε ότι διεξάγεται κάθε χρόνο, τώρα κλείνουμε 100 χρόνια φέτος, ο λεγόμενος καλοκαιρινός διαγωνισμός κάθε χρόνο, πανελλήνιος διαγωνισμός, θεατρικός. Αλλά και κάθε χρόνο έχουμε και ποιητικό και λογοτεχνικό και δοκιμιακό και βεβαίως έχουμε και καλλιτεχνικό σε όλες τις μορφές τέχνης διαγωνισμό. Αυτό για να δείξουμε την πνευματική πρωτοπορία του Παρνασσού. Κύριε Πισάνο, έχουμε μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε σήμερα το βιβλίο σας και ο Παρνασσός αποτελεί τη χρυσή τομή της νεωτέρας Ελλάδας και επομένως εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακαλέσω τον Βαρόνο Μπράιντελ, Χατζηδημητρίου, να πάει στο πάνελ. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, απλώς να προσθέσω σε όσα έχει πει ο ελογημότατος πρόεδρος του Παρνασσού, ότι είναι και φιλόπτωχο ίδρυμα, διότι έχει και το δημοτικό σχολείο, στο οποίο έρχονταν στην εποχή που ιδρύθηκε η σχολή Απόρων, όπου μπορούσε και μέχρι σήμερα μπορεί κάποιος να τελειώσει το δημοτικό σχολείο, δωρεάν. Από 50 χώρες μαθητές, δωρεάν. Η μελέτη αυτού του πονήματος που παρουσιάζεται απόψε εισάγει την ανθρώπινη σκέψη στον προθάλαμο των διανοητικών της ικανοτήτων. Όχι απλώς το να αντιληφθεί, αλλά και να συμμετάσχει στη διαδικασία κατανόησης του κόσμου στον οποίο ζούμε. Ο συγγραφέας, κύριος Παύλος Πισάνος, παρουσιάζει μέσα από ενδελεχή έρευνα το θέμα του «Τη χρυσή τομή», που αποτυπώνεται παγκοσμίως με τον ελληνικό μαθηματικό τύπο φ και εξισούται με τον αριθμό 1,618, ως το πρότυπο όλων των αναλογιών μέσα σε ένα αριθμητικά μετρήσιμο χώρο, τον κόσμο, αλλά και τη συμμετρίας που διαθέτουν οι αναλογίες αυτές μέσα στον ευρύτερο χώρο της ύπαρξής των, ο οποίος αποκαλείται σύμπαν. Πέραν του υπαρξιακού μας υλικού κόσμου, ο οποίος γίνεται αντιληπτός μέσω των αισθήσεων που διαθέτουν τα θηλαστικά και τα πτηνά, υπάρχει και ο άειλος κόσμος, η λέξη η οποία βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά, διότι υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο που έπεται του κυρίου Πισάνου που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει το κενό. Ας το πούμε αυτή τη στιγμή, ο άειλος κόσμος σε εισαγωγικά, ο οποίος είναι αντιληπτός μόνο σε όσους λειτουργούν με υπεραισθήσεις, με ενδιάμεσο χώρο τη διέστηση. Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε αυτό που επιδιώκει να μας μεταφέρει στο νου ο συγγραφέας. Ένα παράδειγμα. Ένα φυσικό πλάσμα, είτε άνθρωπος, είτε ζώο, είτε φυτό, είναι πλασμένο σύμφωνα με μεταξύ τους αναλογίες, δηλαδή ένα ανθρώπινο χέρι έχει ανατομικές αναλογίες παλάμης αντιβραχίου και άνοβραχίωνα, 1,618. Στο πόδι συμβαίνει το ίδιο, στο κεφάλι και το πρόσωπο συμβαίνει το ίδιο, στον κορμό συμβαίνει το ίδιο. Ως προς το σώμα τώρα, όλα αυτά τα μέλη διαθέτουν μεταξύ των την ίδια αναλογία.
Άρα οι αναλογίες ενός μεμονωμένου μέλους του σώματος παραμένουν ίδιες όταν περισσότερα μέλη έλθουν σε ένωση μεταξύ των. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέλη που απαρτίζουν τα διάφορα είδη του ζωικού και θαλάσσιου βασιλείου, ακόμα και των άλλων ειδών, μέχρι και των μικροβίων. Για παράδειγμα, μια γενική παρατήρηση στα πουλιά, όπου οι φτερούγες τους διαθέτουν την ίδια αναλογία 1,618 σε σχέση με το σώμα τους, οδήγησε τον άνθρωπο στην κατασκευή του αεροπλάνου, που γενικά βασίζεται και στις αναλογίες του σώματος στον πουλιό μέσα από το μαθηματικό τύπο αναλογιών φ 1,618. Άλλο παράδειγμα είναι ότι οι αναλογίες που δίνουν όθηση στη σαρανταποδαρούσα και αυτά που σας περιγράφω βρίσκονται μέσα στο βιβλίο με εικόνες και με γραφήματα. Αποτέλεσαν το πρότυπο της δημιουργίας των ερπιστριοφόρων τρακτέρ και των αρμάτων μάχης. Τα σύγχρονα άρματα μάχης κινούνται όπως κινείται μία σαρανταποδαρούσα. Μετά από μελέτη σε φυτά, έχει παρατηρηθεί ότι για να υφίστανται και να διατηρούνται μέσα στη φύση, πρέπει να διαθέτουν συμμετρία ως προς τον κορμό και τα κλαδιά τους. Ακόμα και τα άνθη τους διαθέτουν παρόμοια αριθμητική συμμετρία σε πέταλα και στήμονες. Και το ίδιο συμβαίνει στους καρπούς τους, έτσι ώστε το ολοκληρωμένο σχήμα να διαθέτει την επίσης εισάξια αρμονική διάταξη της χρυσής τομής, άλλος του χρυσού αριθμού 1,618. Η χρήση του χρυσού αριθμού επεκτάθηκε από ανθρώπους της διανόησης και του πνεύματος και σε ανθρώπινα δημιουργήματα μέσω των τεχνών και των επιστημών, με κατεξοχήν παράδειγμα τον Παρθενώνα. Με αυτά τα απλά παραδείγματα μπορεί να κατανοηθεί η χρυσή τομή που αποτελεί το μαθηματικό τύπο εντός των νόμων της φύσης και του κόσμου. Εάν λοιπόν ο ανθρώπινος και ολόκληρος ο φυσικός κόσμος έχουν ως παράμετρο της υπόστασής τους τη χρυσή τομή, υπολογιζόμενη με τον αριθμό 1,618, αντιλαμβανόμαστε ότι και η τρίτη παράμετρος της ύπαρξης, που είναι ο κόσμος της νοήσεως, καλούμενος και των αισθήσεων, ή και των πνευμάτων, ή των ψυχών, ή πιο οικία σε εμάς ο θείος κόσμος, ή αν προτιμάτε το σύμπαν, θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τον αριθμό της χρυσής τομής, εφόσον και ολόκληρη η πλάση και σημαντικότερα ο άνθρωπος έχει σχέση και πρόσβαση σε αυτόν. Είναι ο κόσμος της αγιότητας, όπου ο άνθρωπος εναρμονιζόμενος με τον ανθρώπινο κόσμο, δηλαδή τον συνάνθρωπό του, και το φυσικό περιβάλλον, με την αναλογία της χρυσής τομής, μπορεί να αναβιβαστεί μέσω του πνευματικού ορίζοντα ακόμα και στον θείο κόσμο και να εναρμονιστεί μαζί του. Παραδείγματα υπάρχουν αρκετά. Ο κόσμος λοιπόν της ύπαρξης, είτε ορατός είτε αόρατος, διαθέτει μία αρμονική ακολουθία ως προς τον αριθμό της χρυσής τομής. Είναι η απόλυτη ακολουθία της παγκόσμιας και συμπαντικής ισορροπίας, άρα και της αρμονίας, της φυσικής αρμονίας που ορίζεται ως σκάλος και της ψυχικής αρμονίας που προσδιορίζεται με την αγάπη. Φτάνει να μπορεί ο άνθρωπος να την κατανοήσει και να την αξιοποιήσει. Κόσμος χωρίς αρμονία δημιουργίας, κίνησης, αισθήσεων, συναισθημάτων, σκέψης προκαλεί δυσαρμονία και επιφέρει επιβλαβή αποτελέσματα στο υπαρξιακό μας σύνολο. Για περαιτέρω και λεπτομερή ανάλυση, παραπέμπω στο βιβλίο «Η χρυσή τομή» του κυρίου Παύλου Πισάνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπράιντελ. Παρακαλώ τον καθηγητή, τον κύριο Πουλαντζά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Μετά από την λεπτομερή ανάλυση του κυρίου Μπράιντελ, εγώ έχω μία προσέγγιση θεωρητική για αυτό το βιβλίο, τη Χρυσή Τομή, και το λέω ότι είναι ένα δοκίμιο που προσπαθεί
να προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τα της κριτικής που είναι οι θετικές επιστήμες ή όπως λέει ο Μαρονίτης, είναι ένας διανοούμενος λόγος διαμεσολαβητικός. Αυτός ο λόγος που εκφράζεται μέσα από το δοκίμιο του κυρίου Πιζάνου είναι ακριβώς μια προσέγγιση της θετικής επιστήμης που βασίζεται στην αναζήτηση της επιστημονικής έρευνας στις πολλές και τεκμηριωμένες πληροφορίες. Στις αναφορές τις έκανε στους Πυθαγόριους ο κύριος Μπράιντεν, οπότε έχω να προσθέσω μόνο ότι με μεγάλη προσοχή διάβασα τη Χρυσή Τομή και να πω ότι ο κύριος Πιζάνος καταφέρνει να μελετά τα γεγονότα, όχι μόνο αυτά που προηγήθηκαν ή συνυπήρξαν, με το φαινόμενο να το εξηγεί. Η Χρυσή Τομή ασχολείται με μία έννοια του σύμπαντος που ανοίγει δρόμους για να μελετηθούν ο χώρος και ο χρόνος. Η κίνηση και η σχέση που ο προβληματισμός αναπτύσσει επιτυγχάνεται. Ο Αριστοτέλης ορίζει το χρόνο ως αριθμό της κίνησης από την άποψη του πρώτερου και του ύστερου. Κατά τους στοικούς, ο χρόνος είναι κάτι το ασήμαντο, διότι είναι το διάστημα της κινήσεως του κόσμου και τούτου του διαστήματος ο μεν παρελθόν χρόνος και ο μέλλον είναι άπειρος, ο δε παρόν είναι πεπερασμένος. Γιατί ο χώρος, κατά τη φιλοσοφία, αντιμετωπίζεται αντικειμενικά και υποκειμενικά. Και κατά την αντικειμενική εξήγηση των ατομικών Λευκύπου και Δημοκρίτου, ορίζεται ο χώρος ως κενό. Και εδώ έρχονται και να συμφωνήσει και ο Επίκουρος. Στην ύστερη εποχή, ως υποκειμενική έννοια, θεωρείται η εισήγηση του Καντ ότι οι αριθμοί είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Έτσι, νομίζω ότι η Χρυσή Τομή του κυρίου Πιζάνου προσπαθεί και το επιτυγχάνει να οργανώσει σε συγκροτημένα σύνολα τις ετερόκλητες και άσχετες μεταξύ τους παραστάσεις που αφορούν τα πράγματα και με τις οποίες σχηματίζει μέσω των αισθήσεων και διαμορφώνει έτσι τον κόσμο της εμπειρίας να είναι εφοδιασμένος ήδη με δεδομένα, είτε με τις κατηγορίες του νου και με τις απριόρι μορφές εποπτείας του χώρου και του χρόνου. Με τη Χρυσή Τομή ταυτίζεται η πίστη με ατομικές πεποιθήσεις, νοητικές δοξασίες, ψυχολογικές βεβαιότητες, είναι κυρίως το επιστέγασμα της εμπειρίας με τον φιλόσοφο λόγο και την περιέργεια των Ελλήνων. Σας παρακαλώ και σας προκαλώ να το διαβάσετε και να το απολαύσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Πουλατζά, και θα παρακαλέσω τώρα τον καθηγητή και πρώην στέλεχος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τον κύριο Σίσκο, να έρθει στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Θέλω να συμπληρώσω αυτά που είπε ο αξιότιμος κύριος Πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, ότι το Φιλολογικό Σύλλογος Παρνασσός είναι πολύ σπουδαίος, διότι το Βαφεατάκιο Ίδρυμα, στο οποίο είμαι άμεστος διευθυντής εξαιτίας του Παρνασσού, θέλω να πω ότι το τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Βαφεατάκιο, πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο εκάστοτε πρόεδρος διοικητής παλιότερα της Εθνικής Τραπέζης, ο πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός και ένας νομικός. Λοιπόν, εγώ εξαιτίας του Παρνασσού πήγα εκεί στο Βαφιαδάκιο Ίδρυμα και διαδέχτηκα
τον αείμνηστο Κώστα Τσιρόπουλο, τον λογοτέχνη. Για το βιβλίο του Παύλου Πισάνου, «Η Χρυσή Τομή», πρώτον θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πισάνο για τον φίλτατο κύριο Πισάνο, για την πρόσκληση και για την προσφορά του βιβλίου «Τιμής Ένεκεν», το οποίο έχω εδώ. Εν αρχή είναι ο συγγραφέας. Αν δεν υπήρχε ο συγγραφέας, δεν θα υπήρχε το βιβλίο αυτό. Ο Παύλος Πισάνος, κοντά στα άλλα, έχει γράψει πολλά βιβλία. Ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να αναφέρουμε είναι από τον Αριστοτέλη στον Χόκινς. Αυτό το βιβλίο προτάθηκε και για βραβείο Νόμπελ. Επίσης, ο κύριος Πισάνος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Σωματείου Όλυμπος. Είναι παγκόσμιο κέντρο Όλυμπος και με σκοπό να υλοποιήσει την Επτάπολη. Αυτό που θέλω να πω για το βιβλίο αυτό είναι να διαβάσω κάτι το οποίο περιλαμβάνει τρεις χρυσούς αριθμούς. Ίνδε ο νόμος αναλογία και συμμετρία και αριθμός χρυσός κληθήσεται. Εις πλαίσιον δε πασών των αξιών χρυσής σπήρας έλικαν συνέταξε. Η δε έλεξ χρυσή τομή. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι σε μια πρόταση έχουμε τον αριθμό, το χρυσό αριθμό, ο οποίος είναι φ, 1,618, είναι προς τιμήν το φ, είναι προς τιμήν του φιδία, και έχουμε την χρυσή σπήρα και την χρυσή τομή. Έχουμε βέβαια και την χρυσή γωνία, η οποία είναι 117,5 μοίρες. Η αναλογία και η συμμετρία αποτελούν τον έκταρ στην ανθρώπινη αναζήτηση. Ο νόμος της χρυσής τομής που αφορά το σύνολο του κόσμου. Ο Φιμπονάτσι, το ακριβές όνομα είναι, επειδή γεννήθηκε στην Πίζα, Λεωνάρδος Πιζάνο. Εν πάση περιπτώσει, οι αριθμοί Φιμπονάτσι είναι τα ποσά των ρηχών διαγωνίων που φαίνονται με κόκκινο γράμμα του τριγώνου Πασχάλ. Αυτό εδώ είναι. Αυτό που έχει σημασία, οι αριθμοί Φιμπονάτσι είναι 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 και εξής. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι ο αριθμός που προκύπτει είναι το άθροισμα των δύο πρώτων αριθμών. Το 2 είναι 1 και 1, το 3 είναι 2 και 1, το 5 3 και 2 και ούτω καθεξής. Για να βρεθούν οι αριθμοί Φιμπονάτσι πάνω στο τρίγωνο του Πασχάλ, παίρνουμε το άθροισμα των αριθμών πάνω στις πλάγιες διαγώνιες, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η θεωρία του Άλαν Μάθισον Τιούρινγκ δείχνει για τα ηλιοτρόπια, τα οποία θεωρεί ότι έχουν μία αρμονία η οποία βασίζεται στον χρυσό αριθμό. Για την αποδεκτική αυτή διαδικασία οργανώθηκε το μεγαλύτερο πρόγραμμα μελέτης μαθηματικής κατατάξεως, τα Άνθη, που ανέδειξε ότι στην φύση συναντώνται μαθηματικές ακολουθίες. Το πρόγραμμα διεξήχθη υπό την αιγίδα του Μουσείου Επιστήμης και Βιομηχανία του Μάντσεστερ και τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών σε ολόκληρο τον κόσμο που καλλιέργησαν ηλιοτρόπια.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συλλέχθηκαν στοιχεία από 557 αλληλοτρόπια και 7 διαφορετικές σειρές. Το 82% των λουδιών ακολούθησε περίπλοκες μαθηματικές δομές, συμπεριλαμβανομένης και της ακολουθίας Φιμπονάτσι, στην οποία κάθε αριθμός αποτελούσε άθροισμα των δύο προηγουμένων. Όπως είναι γνωστόν, οι μαθηματικοί κανόνες δημιουργούν φυσικές διεργασίες, οι οποίες σχηματίζουν γραμμώσεις και κοιλίδες όχι μόνο στα νέφη, αλλά και στον κόσμο των ζώων. Παρατηρούνται τα διακριτικά γνωρίσματα των ζώων, παρατηρούμε ότι εμπλέκουν βιολογικές διεργασίες με αποτέλεσμα να παράγονται σχήματα από χρωστικές ουσίες που είναι πρωτεΐνες φτιαγμένες από γονίδια. Συμπέρασμα. Η γενετική, η οποία αυτορμήτως ακολουθεί τον νόμο της χρυσής αναλογίας και της συμμετρίας, χρησιμοποιεί τα χημικά συστατικά για τους χρωματισμούς και τις γραμμώσεις στην εξωτερική επιφάνεια μιας τίγρης ή μιας λεοπάδαλης ή μιας ζέρβας ή σε κάποιο άλλο ζώο. Ο Τούρινγκ τις χημικές ουσίες τις ονόμασε μορφογενήτορες. Και ενώ αυτές οι ιδέες έμοιαζαν καθαρά θεωρητικές, με τη χρήση του συνόλου των επιστημονικών παραδειγμάτων, με χρώματα και σχήματα εμβίων, ο Τούρινγκ προσέλκυσε την προσοχή των χημικών. Με αυτό θα τελειώσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει μονάχα να συμπληρώσω ότι τα όσα δεν μπορούμε να δούμε σήμερα σε επίπεδο εικόνας, για το λόγο έχω συνεννοηθεί με τον εκλεκτό συνεργάτη και φίλο τον Σπάρτακο Πατεράκη, αυτά θα τα δείτε έπειτα από 15 μέρες στις φρικτορίες. Και όχι μόνο, γιατί θα μεταδοθούν σε 126 κανάλια σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά, τα οποία καλύπτουν το σύνολο περίπου του ελληνικού πληθυσμού πανταχώτην του πλανήτη. Οπότε να ξέρετε ότι στην οπτικοακουστική του εμφάνιση το βιβλίο της Χρυσής Τομής θα καλύψει τις προσδοκίες των θεατών, θα είναι θεατέ τότε, οι οποίοι θα βλέπουν πίσω από τον λόγο την ανάλογη εικόνα του. Ευχαριστώ τον κύριο Σίσκο και θα περάσουμε στην καθηγήτρια, την κυρία Σίλια Νικολαίδου, της οποίας η μητέρα είναι η Ζανέτ, ήταν η Ζανέτ Κιδωνιάτου, σύζυγος του ακαδημαϊκού και προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, του κυρίου Σόλωνα Κιδωνιάτη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νικολαίδου. Καλησπέρα και από μένα. Μιας και κύριε Πισάνο αναφερθήκατε στην αείμνηστη μητέρα μου, θα ήθελα να αναφερθώ στη μνήμη της αυτή τη στιγμή, πολύ συγκινημένη, γιατί είχε κάνει μια διάλεξη σε αυτόν τον ίδιο χώρο, στον Παρνασσό, πριν χρόνια, και είναι σαν να βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Τι σχέση μπορεί να έχει η κοινωνιολογική σκέψη με τη χρυσή αναλογία? Αν, για παράδειγμα, το κοινωνικό σύστημα προσεγγίζεται ως σύνολο αλληλοεξαρτώμενων μερών, κοινωνικοί θεσμοί, κοινωνικές δομές που επιδρούν μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία του κοινωνικού αυτού συστήματος, οι δυσκολίες για την επίτευξη αυτής της κοινωνικής ισορροπίας είναι άπειρες, πολυδιάστατες, ανυπέρβλητες. Σε τι μας προτρέπει ο απόψινός μας ομιλητής, ο κύριος Πισάνος, συγγραφέας του βιβλίου της Χρυσής Τομής? Μας προτρέπει στον ελληνικό λόγο, νυν και αΐ. Αρχέτυπον κινήσεως, φύσεως κόσμος εν αναλογία και συμμετρία ίση.
λόγος τριών κόσμων, φυσικού, ανθρώπινου, θεϊκού. Ή άνθρωπος θέλεις κληθήνε, πόλης χρυσής τομής γνώνε. Δηλαδή, να γνωρίσουμε την πόλη της χρυσής τομής και να γίνουμε πολίτες της. Σύμφωνα με το αρχαίο ελληνικό αξίωμα «Ο Θεός γεωμετρεί», το βιβλίο του Παύλου Πισάνου αποκαλύπτει μεθοδικά και αριστοτεχνικά τον τρόπο που ο χρυσός αριθμός φι εξελίχθηκε στη μακρά ιστορική πορεία του από την αρχαιότητα, τους Πυθαγόριους, στον άνθρωπο του Βιτρούβιου του Νταβίντσι, στη θεϊκή αναλογία, στην αναλογία Φιμπονάτσι και στην αρχή της συμμετρίας. Οι αιώνιες φιλοσοφικές αρχές του γνώθης αυτών διέπονται από τη φιλοσοφική και μαθηματική νομοθεσία των διαχρονικών κανόνων της αρχαίας ελληνικής αισθητικής. Ο Παύλος Πισάνος μας προσκαλεί να πράξουμε το αδιανόητον, να μεταλάβουμε από την παγκόσμια γνώση των επί της Πυθαγορείου φιλοσοφίας εδραζόμενων χρυσών αριθμών το άπαν της δημιουργίας, συμπαντικό αριθμό της παγκόσμιας ανομονίας. Τα καλά νέα θα σας τα πούν λοιπόν οι φυσικοί, επιστήμονες, οι μαθηματικοί, οι γεωμέτρες, στην ερμηνεία του υλικού κόσμου, μέσα από την εξέταση των χρυσών αναλογιών και της μαθηματικής σταθεράς, του ανυπέρβλητου σε σοφία χρυσού αριθμού φι. Τα κακά νέα θα προέλθουν από το στόμα των κοινωνικών επιστημόνων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, ανθρωπολόγων, που απασχολούμενοι με το κοινωνικό γίγνεσθε, ανακαλύπτουν ότι αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε στερείται μιας χρυσής τομής για την ερμηνεία των κοινωνικών σχέσεων. Ας υποθέσουμε, ας σκεφτούμε ότι εν γενής ισορροπία του κοινωνικού συστήματος δεν υπάρχει. Το θεωρητικό παράδειγμα της σύγκρουσης έχει βαθιές ρίζες. Οι κοινωνίες μας είναι ταξικές, διαφθορμένες ταξικά, συγκρουσιακές. Μεταφορικά, στις ταξικές συγκρούσεις, η έννοια της χρυσής τομής προσκρούει σε μια ανυπέρβλητη δυσκολία. Τι θα πει χρυσή νοή, χρυσή τομή στην καθουμελουμένη? Θα πει η προσπάθεια όλων των ανθρώπων από την προσωπική του ζωή μέχρι την ευρύτερη κοινωνική να βρεθεί σε μία διαμάχη, σε μία σύγκρουση η καλύτερη δυνατή λύση ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά συμφέροντα και επιδιώξεις. Η ανατροπή ως δυναμική εξέλιξη της σύγκρουσης δεν στηρίζεται στη σταθερότητα των σχέσεων. Ο αριθμός φι είναι μία μαθηματική σταθερά. Δεν αλλάζει. Οι συγκρουσιακές σχέσεις αλλάζουν. Έχουν μία δυναμική. Και αυτή η δυναμική οδηγεί στην ανατροπή τους, που μπορεί να είναι και παραπάνω συγκρουσιακές σχέσεις ή λιγότερο συγκρουσιακές σχέσεις. Πάντως, δεν πάβουν να είναι συγκρουσιακές σχέσεις. Η κοινωνική συνοχή, λοιπόν, δεν εκφράζεται με μια μαθηματική σταθερά φύ. Δεν αναπτύσσεται σε συνθήκες ισορροπίας και αρμονίας. Δεν προκύπτει από το κάλος την ευδαιμονία, την πληρότητα. Ο κοινωνικός καταναγκασμός επιβάλλει την υποταγή
των ανίσχυρων στους ισχυρούς. Αν η χρυσή τομή είναι ένα θεωρητικό ζητούμενο μέσα στις ταξικά διαρθρωμένες κοινωνίες και επιδιωχθεί να βρεθεί ισότητα μέσα στην ανισότητα των κοινωνικών σχέσεων, ώστε η σχέση που θα προκύψει να βρει την κατάλληλη λύση που ταιριάζει σε ένα κοινωνικό πρόβλημα και μια σταθερότητα μέσω της κοινωνικής συνοχής, ψάχνοντας για ιονοί αναλογίες, ψάχνοντας για κανονικότητες στις κοινωνικές επιστήμες, στην κοινωνική μας καθημερινότητα, δεν μπορούμε να έχουμε ταυτότητες και σταθερές. Τα κακά λοιπόν νέα εστιάζονται στη δυσκολία να προσεγγιστεί η έννοια της ισότητας μέσω της ανέβρεσης εκείνου του σημείου της διαπραγμάτευσης, ώστε να επικρατήσει η αρμονία και όχι η σύγκρουση. Η ένταση μιας ταξικής σύγκρουσης δεν είναι μετρήσιμη με όρους απόλυτους. Γι' αυτό στην πραγματική ζωή, στην κοινωνική μας καθημερινότητα, έχουμε διαρκείς συγκρούσεις, ενώ στη φύση, στις καλές τέχνες, στην αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική, τη μουσική κλπ, ακολουθώντας την σταθερά φύ αριστουργήματα. Έναντι της σταθερότητας του χρυσού αριθμού, η αστάθεια των ταξικών σχέσεων είναι τα κακά νέα. Αναζητώντας μία αναλογία με τη χρυσή τομή στην ανθρώπινη κοινωνία, θεωρώ πως η τέχνη της διαπραγμάτευσης είναι ίσως μία δυνατότητα. Η τεχνική της διαπραγμάτευσης, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η τέχνη, όπως είπα, μπορεί να μας πάει στην υψηλή διπλωματία. Μπορεί να μας πάει στον προσδιορισμό των θεμάτων προς διαπραγμάτευση. Τι μπορούμε να διαπραγματευτούμε? Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα διαπραγματευτούμε με τίποτα. Όπως το αίσθημα δικαίου, τις αδιαπραγμάτευτες, όπως λέμε, ηθικές και πνευματικές αξίες, το αίσθημα της αδικίας, ακόμα ένα ερώτημα, διαπραγματεύεται η φτώχεια? Ψάχνοντας λοιπόν για αρμονικές σχέσεις, που είναι σταθερές σχέσεις, και η σταθερότητα είναι το σημείο της χρυσής τομής, είναι αυτές που προκύπτουν από θεϊκές δυνατότητες. Ο άνθρωπος τίνει να θεωθεί. Δεν έχει ακόμα θεωθεί. Γι' αυτό και συγκρούεται. Η τέχνη της διαπραγμάτευσης επιτρέπει κάποια πράγματα και αποτρέπει κάποια άλλα. Επιτρέπει τη συνεργασία και αποτρέπει τις συγκρούσεις. Ωστόσο, η αποτυχία στην τέχνη αυτή εκφράζεται με φοβερές συνθήκες στην ανθρώπινη ιστορία. Για παράδειγμα, μία κακή διαπραγμάτευση μας οδήγησε στους παγκόσμιους πολέμους, πρώτο, δεύτερο κλπ. Μας οδήγησε σε ένα Ναγκασάκι και μια Χειροσίμα. Μας οδήγησε στο φαινόμενο της τρομοκρατίας. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα κακών διαπραγματεύσεων. Οι επιτυχείς διαπραγματεύσεις μας οδηγούν σε καλλιτεχνικά δρόμενα, στη διαστημική συνεργασία, στην περιβαλλοντική προστασία. Άρα, έχουμε από τη μια μεριά την τέχνη της διαπραγμάτευσης, από την άλλη μεριά τη σύγκρουση και ανάμεσα σε αυτό που είναι το δέον, τη χρυσή τομή, τη χρυσή αναλογία, μια μαθηματική σταθερά
που αν την κατανοήσουμε και τη φέρουμε στα ανθρώπινα κοινωνικά μέτρα, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε νέους ορίζοντες. Απαντώντας δε στο ερώτημα της φίλης ιατρού κυρίας Ευαγγελίας Δανιήλ, γιατί ο άνθρωπος δεν σέβεται αυτήν την τελειότητα, θα ήθελα να της απαντήσω γιατί δεν την αντιλαμβάνεται. Και στο ερώτημα, γιατί δεν την αντιλαμβάνεται, ο πιο κατάλληλος να μας απαντήσει είναι ο απόψινός μας ομιλητής, ο κύριος Παύλος Πισάνος, που ανυπομονώ να τον παρακολουθήσω με απόλυτη προσήλωση και υπέρμετρο σεβασμό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να πούμε το εξής. Η χρυσή τομή ανακάλυψα στο πέρασμα της ζωής μου ότι ήταν ένα σοβαρότερο θέμα από όσο ότι είχα υποψιαστεί πριν από 20 περίπου χρόνια, όταν ήμουν σε ένα συνέδριο που μίλησαν για τη χρυσή τομή σε ένα ελληνικό νησί. Για να μιλήσω για τη χρυσή τομή και για το βιβλίο, το οποίο ευχαριστώ θερμά και τους τέσσερις συνεργάτες καθηγητές, οι οποίοι είπαν τα περισσότερα από αυτά που θα έλεγα εγώ, με αποτέλεσμα να συντομολογήσω σε ό,τι αφορά το θέμα του βιβλίου και να αναχθεί η δική μου η ομιλία σε ευρύτερα θέματα, θα πρέπει να πω το εξής, ότι για να μιλήσω για τη χρυσή τομή, πρέπει προηγουμένως να μιλήσω για ένα πάρα πολύ κέριο θέμα, το οποίο θέμα δεν ανάγεται σε δική μου επιστημονική κατάρτιση σε ό,τι αφορά το θέμα, γιατί εγώ δεν πέρασα από το κατόφλι οποιοδήποτε πανεπιστημίου, οποιοδήποτε, γιατί εγώ είμαι ένας μαθητής του γυμνασίου. Και είμαι και συγκινημένος, γιατί σήμερα έχω και ένα συμμαθητή μου των παιδικών μου χρόνων εδώ κοντά μου, τον Νίκο τον Μαλήρη. Πρέπει λοιπόν να πω ότι για να αναπτύξω το θέμα της χρυσής τομής, στο βάθος το οποίο πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό το έχω συλλάβει, πρέπει προηγουμένως να μιλήσω για κάτι άλλο. Υπάρχει ένα big bang, υπάρχει μια μεγάλη έκρηξη, η οποία μεγάλη έκρηξη απασχολεί ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό κοινό μέσα από την ακαδημία, μέσα από την ακαδημαϊκή κοινότητα, και ένα μεγάλο μέρος των επιστημόνων ασχολούνται με τη μεγάλη έκρηξη, και μάλιστα τελευταία διάβασα και ορισμένες ανακοινώσεις ότι προχωράνε, λέει, μέσα σε πειραματικές αποδείξεις. Κάτι το οποίο εγώ με το φτωχό μου το μυαλό το θεωρώ αδύνατον. Πολύ απλά, λόγω των υφισταμένων αποστάσεων. Και γιατί τώρα το θίγω αυτό το θέμα? Το θίγω το θέμα αυτό γιατί η χρυσή τομή είναι απότοκον εργαλείων από τον τρόπο με τον οποίο έχει κατασκευαστεί το σύμπαν, ο κόσμος και η γη μας. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε αυτή η γη είναι ένας απόλυτα μαθηματικός τρόπος. Είναι μία σκέτη άλγευρα η γη ολόκληρη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εμείς οι άνθρωποι πηγαίνουμε και ερχόμαστε μέσα σε μαθηματικές και αριθμητικές συζυγίες, τις οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι μαθηματικές, αριθμητικές, και ότι η κάθε μας κίνηση είναι και ένας αριθμός. Και τι υπονοεί ο αριθμός? Ο αριθμός υπονοεί ένα πράγμα και μοναδικό, τον νόμο. Ο νόμος είναι ένα σύνολο μαθηματικών υπολογισμών. Κανένας νόμος δεν είναι εκτός αριθμητικής μέτρησης. Όλοι οι νόμοι έχουν μέσα τους κωδικούς αριθμούς τους. Βλέπετε ότι σήμερα, στην σημερινή εποχή, μέσα από τον υπολογιστή, έχετε υπόψη σας ότι ο υπολογιστής είναι ένα φυσικό επακόλουθο το οποίο συλλαμβάνει ο σημερινός άνθρωπος. Ο πρώτος ήταν ο Άλαν Τούρινγκ, που πέθανε τώρα προσφάτως το 1970, ο οποίος έκανε και τον πρώτο υπολογιστή, ένα δωμάτιο μεγάλος. Τότε. Είμαστε λοιπόν μέσα σε ένα χώρο της γης που οτιδήποτε και αν κάνουμε, οτιδήποτε και αν λέμε, οτιδήποτε και αν υπολογίζουμε, είναι μαθηματικό επακόλουθο μιας σειραφής απείρων νόμων. Οι οπαδοί του Big Bang
μιλάνε για μία μεγάλη έκρηξη, για έναν κόσμο που άρχισε από ένα απειροελάχιστο πολλοστιμόρι της ύλης, από ένα πολύ μικρό κομματάκι υδρογόνου, το οποίο είναι ασύλληπτο να το συλλάβει όχι μόνο το ανθρώπινο μάτι, αλλά και το ανθρώπινο μικροσκόπιο. Αυτό κάποια στιγμή εξεράγει και στα πρώτα 4-5 του πρώτου δευτερολέπτου είχαμε ένα σύμπαν στο μέγεθος που είναι το σημερινό ηλιακό σύστημα και το σύμπαν αυτό σήμερα έπειτα από 14,5 δισεκατομμύρια χρόνια διαρκώς εκτείνεται. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πολύ απλό. Κάτι το οποίο εκτείνεται και δεν είναι μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο λειτουργίας νομικού προστασίου, δεν μπορεί αυτό να συνιστά νόμους. Δεν μπορεί αυτό ούτε να συνιστά, ούτε να συνίσταται σε νόμους. Διότι διαρκώς επεκτείνεται. Είναι, αυτά είναι τα μεγάλα συνθήματα, θα έλεγα επιστημονικά, της κίνησης και της στάσης. Τι είπα να πει κίνησης και τι είπα να πει στάσης. Επειδή όμως οι επιστήμονες αυτής της άποψης, τους οποίους σέβομαι, εκτιμώ τις απόψεις τους, αλλά δεν θα συμφωνήσω μαζί τους. Και εγώ προσπαθώ να υπερασπιστώ το προήμιον της χρυσής τομής που λέγεται «Πώς είναι ο κόσμος που ζούμε». Γιατί επάνω σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε πατάνε τα πόδια της χρυσής τομής. Επειδή όμως αυτή η επιστημονική κοινότητα διαρκώς συζητά και λέει και ισχυρίζεται ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία, ότι οι μεγάλοι του αρχαίου ελληνικού πνεύματος έχουν ακουμπήσει στην αρχή του κόσμου, θα πω δύο λόγια μονάχα για τον κάθε ένα από αυτούς. Κανένας από αυτούς που θα σας αναφέρω δεν έχει ποτέ πει ότι ο κόσμος άρχισε. Κανένας. Ξεκινάμε από τον Θαλή, τον μεγάλο φιλόσοφο του νερού, του ύδατος. Ο Θαλής ξεκινάει τις κοσμογονικές και κοσμολογικές του θέσεις λέγοντας ότι η αρχή ενός κόσμου που υπάρχει, όχι που θα γίνει, που υπάρχει. Η αρχή του είναι το νερό, δηλαδή υπάρχει μια ιδεατή θέση σε ό,τι αφορά το θέμα του νοήματος της αρχής, ότι όχι αρχίζω τώρα να χτίζω ένα σπίτι, το σπίτι είναι χτισμένο. Και επάνω σε αυτό το σπίτι που είναι χτισμένο λέω ότι αυτό το σπίτι είναι χτισμένο με τούβλα, με τσιμέντα κτλ. Ο Θαλής λοιπόν βάζει το νερό, βεβαίως. Δεν θα σταθούμε εκεί ότι ο Θαλής βάζει το νερό, γιατί μέσα από τα έμβια όντα τα οποία υπάρχουν δημιουργημένα μέσα στον πλανήτη Γη, ο Θαλής λέει ότι το αρχικό του σχέδιο, δηλαδή η φυσιολογική πατρογονική τους δομή, είναι ύδωρο. Αυτό σκέφτεται. Και έρχεται σε συνέχεια μετά το Θαλή ο Αναξίμανδρος, είναι μαθητής του Θαλή, ο οποίος Αναξίμανδρος πατάει γερά στα θεμέλια του Θαλή, γιατί ο Θαλής πιστεύει σε ένα ολοκληρωμένο σύμπαν, δεν φύγει καθόλου το θέμα μιας οποιασδήποτε αρχής για αυτό το σύμπαν και έρχεται ο Αναξίμανδρος, επεκτείνει γιατί συμφωνεί σε πάρα πολλά σημεία με τον δάσκαλό του και λέει ο Αναξίμανδρος, ναι, αγαπημένοι μου δάσκαλε, αλλά ο κόσμος είναι άπειρος. Αν ακουμπήσουμε στη λέξη άπειρος, θα πούμε το εξής, ότι ο κόσμος διαρκώς, όσο και αν προσπαθείς να τον ανακαλύψεις, δεν θα φτάσεις ποτέ στα όρια του. Δηλαδή είναι ολοκληρωμένος και έτοιμος, είναι ένα πακέτο αυτός, γιατί ο Αναξίμανδρος έκανε και μία κοσμογονική σφαίρα, η οποία ονομάστηκε σφαίρος, τον οποίον εκτενώς ο Πλάτων στα μετέπειτα χρόνια, έπειτα από 150-160 χρόνια, ο Πλάτων χρησιμοποιεί μέσα και έπειτα από 200 χρόνια ο Αριστοτέλης, μέσα σε αυτό τον σφαίρο τον έφτιαξε ο Αναξίμανδρος. Και επάνω σε αυτό τον σφαίρο έκανε μελέτες ασχολούμενος με την απειρική και την απειρωστική ιδιότητα του σύμπαντος. Δηλαδή ασχολείται με το σύμπαν του μικρόκοσμου και με το σύμπαν του μεγάκοσμου 2.500 χρόνια πριν, όταν η Ευρώπη ήταν μια ζούγκλα. Αυτοί οι άνθρωποι κατασκεύαζαν αυτά τα πράγματα και είχαν αυτή τη λογική και αυτή τη σχέση. Και μην μιλάω για αυτό μονάχα, γιατί είναι πάρα πολλά άλλα που κάνουν οι υπόλοιποι θεωρητικοί. Ο Αναξίμανδρος λοιπόν ασχολείται με το άπειρον και η κύρια δομή του απείρου του Αναξιμάνδρου είναι ότι αυτό το άπειρον είναι έργον ολοτελές και πλήρες ενός όντος, το οποίον «ον», η λέξη «ον» ετυμολογικά κατά την εποχή δηλώνει την μοναδική θεότητα η οποία προείσταται του κόσμου, προείσταται, δηλαδή πριν δημιουργηθεί ο κόσμος υπάρχει η θεότητα. Η θεότητα φτιάχνει έναν κόσμο
δεν τον πει ούτε μια μέρα, ούτε 7 μέρες έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε τ' άλλο και γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στην αρχαία ελληνική σκέψη. Το σύμπαν ολόκληρο, κατά την αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι μια σκέψη του Θεού. Ο παντοδύναμος, που η λέξη η ίδια μαρτυρεί και καταμαρτυρεί το εξής, ότι δεν μπορείς να πεις κάτι ενάντια στη λέξη αυτή, γιατί η λέξη παντοδυναμία δηλώνει πως ό,τι κι αν έχουμε, ό,τι κι αν έχει στο μυαλό του το «ον», το φτιάχνει αμέσως. Δεν πει τίποτα. Και γιατί δεν πει? Γιατί το «ον» είναι ακίνητο. Και ένα ακίνητο «ον» πως πει ένα σύμπαν? Φτιάχνει ένα σύμπαν κινητών, αλλά εντός ορίου. Είναι μια σφαίρα. Είναι αυτή την οποία οραματίστηκε ο Αναξίμεθρος. Και μέσα σε αυτή τη σφαίρα υπάρχει η κίνηση. Που και αυτή η κίνηση, δεν θέλω να σας βάλω μέσα στα βάθη της κβαντικής φυσικής, μία κίνηση υποδηλεί σύνολων στάσεων. Θα πω κάτι πολύ απλό. Όταν ένας οπερατέρ, όταν ο κύριος Πατεράκης, πάρει μία κάμερα 35 mm και αρχίζει να γυρίζει μία ταινία και σε συνέχεια έρχεται να μας δείξει εμάς την ταινία και φέρνει και την ταινία, η οποία ταινία έχει 25 καρέ στο κάθε δευτερόλεπτο. Ξέρετε τι θα δείτε? Θα δείτε 25 στατικά καρέ, τα οποία όταν προβάλλονται δίνουν μια κίνηση. Δηλαδή η κίνηση είναι αποτέλεσμα της στάσης. Από εκεί και έπειτα μπαίνουμε μέσα σε μια κβαντική φυσική, της οποίας οι ορίζοντες είναι πάρα πολύ μεγάλοι και πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ελεύθερο χρόνο για να την καταλάβουμε. Φεύγω από τον Αναξίμεθρο και πηγαίνω στον Αναξιμένη. Ο οποίος Αναξιμένης τι λέει? Δεν λέει όπως ο πρόγονός του Θαλής ότι ο κόσμος φτιάχτηκε από το νερό. Έχει όμως και αυτός μια αρχή στο μυαλό του για έναν κόσμο έτοιμο. Και λέει ο κόσμος φτιάχτηκε από τον αέρα. Ο αέρας για τον Αναξιμένη, οι διακυμάνσεις του αέρα, τα φυσικά πετάγματα του αέρα, όλα αυτά ποιούν συνέχιση του κόσμου. Ποιούν έργων. Δηλαδή είναι κοιήματα και αποτελέσματα της υφιστάμενης δημιουργίας. Για να το εξηγήσω, για να μήπως δεν γίνει απόλυτα αντιληπτό το θέμα αυτό, ο αέρας του Αναξιμένη είναι ο αέρας ο οποίος μέσα από τις κυματοσυναρτήσεις του σε κινητικό επίπεδο φτιάχνει ύλη, φτιάχνει μάζα και προείσταται της κίνησης, γιατί και οι κίνησεις και οι στάσεις είναι συνειδητοποιημένες από αυτόν και από τον ίδιο τον Αναξιμένη. Αυτά λοιπόν τα οποία έλεγε ο προηγούμενος μέσα από το «ον» σε άλλη κατάσταση και ο πιο προηγούμενος ο Θαλής και αυτό σε άλλη κατάσταση, τώρα για το ίδιο θέμα έρχεται ο Αναξιμένης και λέει ότι ο κόσμος είναι κύμα του αέρα. Να πω το εξής, να κάνω κάτι ενδιάμεσο. Αυτά τα λένε Θαλής, Αναξίμεθρος και Αναξιμένης. Αυτή είναι η σχολή, οι σχολές οι μεγάλες της Μιλήτου, οι οποίες στη σημερινή Τουρκία. Είναι η Ιωνική σχολή. Είναι οι υλοζωιστές. Αυτοί όλοι είναι φυσικοί και χημικοί. Και οτιδήποτε άλλο ανάγεται στην έρευνα της φύσης και του σύμπαντος κόσμου. Αυτή η σχολή είναι το ένα πόδι της αθηναϊκής πνευματικής κοινωνίας, η οποία Αθήνα, ιδιαιτέρως λίγο πιο έπειτα, μέσα από το 450 π.Χ., 460 π.Χ. και μέχρι το 300 π.Χ. η Αθήνα είναι ένα κέντρο, παγκόσμιο κέντρο, που έρχονται όλες οι πνευματικές δυνάμεις, που πάντοτε όλες είναι ελληνικές, αλλά οι πνευματικές δυνάμεις του κόσμου, γιατί ο κόσμος είναι η Ελλάδα την εποχή εκείνη. Είναι η μεγάλη Ελλάδα. Συγκεντρώνονται στην Αθήνα και η Αθήνα είναι γεμάτη από σχολές, οι οποίες σχολές δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Η μία έχει διαφορά με την άλλη, όπως δεν συμφώνησαν και οι τρεις εκλεκτοί της Μιλήτου. Αλλά όμως αυτές οι αντιθέσεις δημιουργούν κορμό και τρόπο σκέψης για να ψάχνει ο άνθρωπος διαρκώς το καλύτερο, το χρησιμότερο, το αγιότερο κατά νουν, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Θα πρέπει βεβαίως σε φιλοσοφικό επίπεδο να πούμε το εξής. Θα το έλεγε ίσως ο Σωκράτης ή ο Πλάτων. Αυτό το είπε ο Πρωταγόρας την εποχή εκείνη στην Αθήνα. Λέει, δεν υπάρχει κύρος της γνώσης. Κάνω αυτή την παραπομπή. Δεν υπάρχει κύρος της γνώσης, για ποιο λόγο? Η γνώση δεν σταματά ποτέ. Εάν ένα λεωφορείο βάλει μέσα τους επιβάτες του και αρχίζει ένα ταξίδι,
το οποίο ταξίδι είναι το ταξίδι της ιστορίας του κόσμου, του σύμπαντος κόσμου. Και αρχίζει να τρέχει το λεωφορείο, κάθε λίγο κάνει μια στάση. Και σε κάθε μια στάση βγαίνει ένα καινούριο γεγονός, ιστορικό γεγονός. Αυτό δεν συνιστά πραγματικότητα, γιατί το λεωφορείο θα συνεχίσει, θα πάει παρακάτω. Και θα βγει ένα καινούριο γεγονός. Και ένα πιο καινούριο γεγονός, αυτό λέγεται πρόοδος της ανθρώπινης γνώσης στο πέρασμα του χρόνου. Άρα, αυτό που είπε ο Πρωταγόρας, σε ένα βαθμό αληθεύει. Ο άλλος βαθμός είναι ότι επειδή δεν υπάρχει κύρος της γνώσης, εκεί παρασύρει και αυτά που λέγονται αυτά τα αξιοκρατικά, τα πολύ δυνατά στοιχεία της αρχαίας σκέψης, που είναι το ιδανικό του νου. Ποιο είναι το ιδανικό του νου? Η αρετή, την οποία διδάσκει ο Σωκράτης. Και αν ο Πρωταγόρας υπερίσχυε με τη δική του την άποψη και δεν υπήρχε ένα Σωκράτης να συγκρατήσει την πτώση της αθηναϊκής νεολαίας που την εποχή εκείνη τίνει προς την πλευρά του Πρωταγόρου, θα ήταν μια άλλη Αθήνα την εποχή εκείνη. Βγαίνει όμως η μορφή, η Πανάγια μορφή του Σωκράτη, η οποία βγαίνει και ανατρέπει όλο το μεγάλο κατεστημένο, το πρωταγόριο κατεστημένο, που είναι οι σχολές των σοφιστών. Αυτά ένας άνθρωπος ανυπότητος με ένα ποτήρι χιτώνα, γυρίζοντας όλη την ημέρα στην αγορά, την αρχαία αγορά της Αθήνας, και διδάσκοντας αυτούς τους θείους λόγους περί αρετής και περί της πορείας της ψυχής. Τον οποίο Σωκράτη, θα να θυμάστε, τον αποθανάτησε πλήρως, τον απαθανάτησε πλήρως ο μεγάλος του μαθητής, ο Πλάτων. Πάω τώρα στην άλλη πλευρά της Αθήνας, που είναι η πλευρά της μεταφυσικής. Είναι ο Κρότονας της Σικελίας που έχει πάει ο Πυθαγόρας και έχει κάνει τη σχολή του, και εκτός από τον Κρότονα της Σικελίας είναι και οι Ελεάτες. Το σύμπαν υπάγεται στο όν, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος, και ειδικά στις σχολές των Αθηνών, που πηγαίνω έρχεται η ιδέα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το σύμπαν μέσα από ανθρωπομορφικές, δημιουργικές δυνατότητες, θεϊκές, που τον έχουν ποιήσει. Δεν υπάρχει ποιήσεις. Αυτά είναι για τον Αναξημένη, ο οποίος, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν μιλάει καθόλου για δημιουργία. Μιλάει για έτοιμο δημιουργό, για έτοιμο σύμπαν, και μπαίνει μέσα στο χώρο του σύμπαντος με το δικό του τρόπο. Ερχόμαστε παρακάτω για να πάμε στον μεγάλο Παρμενίδη. Και εκεί θα σταθούμε. Ο Παρμενίδης είναι ένα πρόσωπο το οποίο μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ σεβαστή η παρουσία του μέσα στο χώρο της NASA, μέσα στο χώρο της ESA, μέσα στο χώρο του CERN. Δηλαδή σήμερα έχουν σκύψει το κεφάλι τους οι επιστήμονες της εποχής, οι θαυμάσιοι αυτοί άνθρωποι που αγωνίζονται για την καλύτερη σκέψη μας και για την καλύτερη ενημέρωσή μας επάνω στα θέματα της δημιουργίας. Ο Παρμενίδης, όλη του η διανοητική δύναμη εξαντλείται στο όν. Ο Παρμενίδης θέλει να τοποθετηθεί επάνω στο όν. Ο Παρμενίδης είναι αυτός που είπε ότι το όν είναι ανόλεθρον. Το όν είναι αιώνιον. Το όν είναι ατρεμές, είναι πλήρες. Και περιγράφει τις δυνατότητες ενός όντος, είναι ακίνητον. Το όν δεν κινείται. Το όν, λέει, δεν έχει ούτε κίνηση, ούτε στάση. Η στάση είναι αυτή η οποία ποιεί λίγο-λίγο την κίνηση. Δεν έχει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αυτά λέει ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος. Αυτά λοιπόν τα οποία λέει ο Παρμενίδης, τα παίρνει η εποχή του και τα κάνει πραγματικά επιστημονικά δόγματα. Και ο Παρμενίδης εδραιώνεται, ένας από τους πολύ ολίγους που εδραιώνεται έτσι μέσα στην κοινωνία της αρχαίας ελληνικής σκέψης, η οποία λίγο-λίγο όλα αυτά που σας λέω, παρά τις αντιλογίες που έχουν, και τις σχολές έχουν αντιλογίες μεταξύ τους, και ο ένας με τον άλλον, και τσακώνονται όπως τσακωνόμαστε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Τσακώνονται και τότε. Με μόνη διαφορά, πάντοτε έπειτα από κάθε μία διαμάχη πνευματική βγαίνει ένα συμπέρασμα τελικό, το οποίο είναι απότοκον αυτού του οποίου σήμερα έχει το χάρισμα ο Έλλην άνθρωπος να απολαμβάνει. Γιατί εμείς οι Έλληνες ένα πράγμα μεταφέρω σε εσάς χωρίς καμία ούτε υπεροψία, ούτε και προσπαθώ να δημιουργήσω άλλες εντυπώσεις γαλήνης μέσα στην πραγματικότητα. Ο Έλληνας είναι ξεχωριστός άνθρωπος. Εμείς είμαστε ξεχωριστά μυαλά. Και θα σας εξηγήσω και πάρα πολύ σε φυσιολογία ειδή. Για τον λόγο ότι η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της υδρογείου, το οποίο είναι το πιο καλοφωτισμένο κομμάτι του κόσμου. Και όπως λέει ο μεγάλος Ηράκλητος, με το πυρ,
το πύργο του Ηρακλήτου, που έρχεται στη συνέχεια της συζήτησής μας, είναι στην ουσία, είναι εκείνο το θερμόμετρο το οποίο βοηθάει τον πλανήτη Γη σε ό,τι αφορά την έννοια της φύσης. Η φύση είναι έργον της θερμοκρασίας, των θερμοκρασιών. Οι θερμοκρασίες συνιστούν το ζεστό και το κρύο, το ξηρό και το χλωρό. Το χλωρό έχει, το ξηρό. Και όχι. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι λογικές αντιθέσεις είναι όλα γεννήματα και κύματα της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όποιος έχει κάτι να πει ότι αυτά δεν είναι μόνο ελληνικά τεκτενόμενα έργα, εγώ είμαι πρόθυμος να ανέβει σε συνέχεια στην έδρα, να πάρει το λόγο και να πει γιατί δεν είναι έτσι. Δεν θα βρείτε πουθενά, μα πουθενά στον πλανήτη, πουθενά, ιδιαίτερα από τις χώρες τις ανατολικές, δεν θα βρείτε δοξασίες υλοζωιστών, ανθρώπων οι οποίοι αναλύουν επιστημονικά με τεκμηριωμένες απόψεις το γιατί η φύση είναι αυτή που είναι. Όλοι αυτοί λοιπόν, έρχεται ο Ηράκλητος, ο οποίος Ηράκλητος είναι το πυρ, είναι τα θερμοκρασιακά δεδομένα τα οποία από τον ήλιο έρχονται στη γη. Ο Ηράκλητος γνωρίζει ότι ο ήλιος είναι μια πύρινη σφαίρα, έχει γνώση του μεγέθους της, η οποία δεν είναι απόλυτα όπως είναι αυτά που σήμερα αποδεικνύουν τα μεγάλα διαστημικά κέντρα που είναι και έξω από την ατμόσφαιρα της γης και έχουν μεγάλες προσεγγίσεις, αλλά ο Ηράκλητος, ο οποίος είναι, λέγεται και σκοτεινός φιλόσοφος, ο Ηράκλητος έχει ξεφύγει από το καθιερωμένο και από το μέτρο, το λογικό με το οποίο μπορεί το μυαλό να σκέφτεται και να δημιουργεί. Ο Ηράκλειος είναι πέρα από αυτό. Είναι πιο πάνω. Και επειδή είναι πιο πάνω, η ανθρώπινη σκέψη τον βάζει μέσα σε ένα υπόγειο σκιάς, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος δεν τον καταλαβαίνει. Ο Ηράκλειος αναγνωρίστηκε μετά το θάνατό του. Και πέρασαν και αρκετά χρόνια. Και όσο πιο πολύ περνούσαν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ αναγνωριζόταν το έργο του, αυτό το θεάρεστο έργο του, το οποίο έκανε όταν ήταν εν ζωή, και αυτά τα οποία ποιούσε το μυαλό του. Ο Ηράκλητος πιστεύει απόλυτα, σαν μια συνέχεια του Παρμενίδη, σε όλα αυτά τα οποία λέει ο Παρμενίδης. Ο Παρμενίδης απετέλεσε ένα πάρα πολύ καλό διδασκαλικό εργαλείο στο μυαλό του Ηρακλήτου, και αυτός, ο Ηράκλητος, έχει πια μια ιδέα πολύ ολοκληρωμένη για αυτό τον έτοιμο κόσμο, τον οποίο σας λέω, συνεχίζω να το λέω, για να δώσουν τη σκυτάλη στους επόμενους. Ποιοι είναι οι επόμενοι? Οι επόμενοι έρχεται λόγω Αρίνου Λεύκηπος και ο Δημόκρητος. Έρχονται για το άτομο και μιλούν για το άτομο. Ακούστε τι λένε αυτές οι ευλογημένες μορφές. Το άτομο λέει, ο Σπεύσης πώς το λέει αυτό, το άτομο λέει είναι άτμητο. Ύστερα διορθώνει ο Δημόκρητος και λέει όχι. Το άτομο τέπνεται αΐ. Είναι αΐ τεμνενόμενον. Η σημερινή κβαντική φυσική μέσα στο ΣΕΡΝ διαρκώς προχωράει σε έρευνες τμήσεις των ατομικών, τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα ποζιτρόνια, τα γλιόνια κλπ. Όλα αυτά τα οποία περιβάλλουν το άτομο και φτάνουν και μέχρι το ηλεκτρόνιο. Και τι ανακαλύπτει η φυσική, προσέξτε. Ο Παρμενίδης μιλάει για την ενότητα του κόσμου. Και όταν τον ρωτάνε τι υπονοείς με την ενότητα του κόσμου, λέει ο Παρμενίδης, εγώ και εσύ που μιλάμε, είμαστε συνδεδεμένοι με ένα αόρατο δίχτυ, εγώ με σένα και οι δυο μας με όλους τους υπόλοιπους άλλους. Και όλοι οι υπόλοιποι οι άλλοι είναι και με τη φύση συνδεδεμένοι. Αυτό λέγεται ενότηση του κόσμου, η οποία έρχεται σήμερα και διαπιστώνεται από τον Μάλεμπροτ, θα σας πω παρακάτω, για αυτό που λέγεται φράκταλ. Αυτό είναι το σημερινό φράκταλ, που από το 1970 και έπειτα έχει απλωθεί μέσα σε όλες τις σχολές της σημερινής επιστήμης. Αυτή η ενότηση του Παρμενίδη, ότι όλα είναι ενωμένα μεταξύ τους, είναι η σημερινή κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική πριν από 15 χρόνια έκανε ένα πείραμα στο ΣΕΡΝ. Πήρανε ένα ηλεκτρόνιο και του βγάλανε δύο, νομίζω, ποζιτρόνια. Και βάλανε ένα στέλεχος στη μία πλευρά του πειραματικού χώρου και άλλο ένα ποζιτρόνιο σε μια άλλη απόσταση. Πειράξανε το ένα και κουνήθηκε το άλλο.
Αυτό λέγεται αλληλεξάρτηση. Πάει όμως και η λέξη και αλληλοδιαδοχή. Πάει και η λέξη αλληλουχία. Όταν εγώ πειράξω την κυρία μπροστά και η κυρία μπροστά παίρνει το δικό μου το πείραγμα και το μεταφέρει δίπλα και το μεταφέρει και παραδίπλα και βλέπουμε ότι όλο αυτό το δίχτυ είναι ήδη από την φύση ενοποιητικό μεταξύ μας, τότε από εκεί και από το που πάει το μυαλό μας, πάει στην ενότητα του κόσμου. Θα πρέπει να πω από την αρχή ότι αυτή η ενότηση του κόσμου από την αρχή της αργαίας ελληνικής σκέψης, από τον Θαλή μέχρι και στην Δύση του Νεοπλατωνισμού, δηλαδή μέχρι και τον 4ο αιώνα που εκπνέει το πνεύμα του Πλωτίνου, μέχρι και τότε αυτή η ενότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος σε κάθε ένα κοίημα επιστημονικό το οποίο πει πότε ο θεωρητικός που λέγεται Πλάτων ή η Σοκράτης ή οποιοδήποτε της εποχής και στο επιστημονικό που είναι ο Αριστοτέλης και είναι και όλοι οι προηγούμενοι οι λοσοφιστές και οι ελεάτες. Όλα αυτά λοιπόν τι δηλώνουν? Δηλώνουν ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία δέχεται ένα σύμπαν έτοιμο που το σύμπαν αυτό που είναι έτοιμο είναι υποκείμενο μιας υπερκειμένης δυνάμεως που λέγεται «ον». Αυτό το σύμπαν του όντος είναι εδρεωμένο εδώ και 2.500 χρόνια. Και δεν νομίζω ότι έχει δικαίωμα να έρθει ένας σημερινός επιστήμον να πει ότι όχι, τα είπαν αλλιώς. Δεν έχει, γιατί αυτά είναι μέσα από τα λίγα, γιατί έχουμε σώσει δυστυχώς σπαράγματα από το αφάνταστης μεγαλοπρέπειας πνευματικής έργο του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αυτά, μέσα λοιπόν από αυτά τα σπαράγματα βγάζουμε ορισμένες αλήθειες και ορισμένες αξίες εποχής. Και έρχομαι στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχει ανατείλει μια καινούργια επιστήμη που είναι η επιστήμη της χρυσής τομής. Είναι επιστήμη η χρυσή τομή. Η επιστήμη της χρυσής τομής. Η επιστήμη της χρυσής τομής, για να το λέω πάρα πολύ απλά, είναι η επιστήμη του κάλους. Προσοχή, όχι της ωραιότητας. Η λέξη ωραίος έχει γεννηθεί για να πεθάνει. Εγώ είμαι ωραίος και σε 10 χρόνια γέρασα και πέθανα. Όταν όμως μιλάμε για κάλος, που το κάλος έχει μεταφερθεί από τα αθέανατα και σε ένα καινούριο δημιούργιο, όπως λέγανε, ο Παρθενώνας. Αρέσκεται ο σημερινός άνθρωπος να λέει ότι ο Παρθενών δεν έχει τέλος, δεν θα έχει τέλος. Και τον ονόμασε, του έδωσε κάλος. Δεν είπε κανείς ποτέ τι ωραίος που είναι ο Παρθενών. Λέει ο Παρθενών είναι ένα μνημείο κάλους, του ευγενέστερου κάλους. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Το κάλος θα πρέπει να πούμε ότι δεν ανάγεται σε ανθρώπινα δημιουργήματα στην πραγματική του διάσταση. Ανάγεται στα ουράνια δημιουργήματα. Το κάλος είναι μέσα στις ανθρώπινες αξίες η αρετή λογάνη του Σοκράτους. Έχει κάλος. Η χρυσή τομή γιατί έχει κάλος? Η χρυσή τομή έχει κάλος γιατί ασχολείται με τα φυσικά φαινόμενα. Επειδή είπανε πάρα πολλά οι άξιοι συνεργάτες μου που με τίμησαν με την παρουσία τους σε αυτή την παρουσίαση, θα πρέπει να πω το εξής. Αυτή η έννοια του κάλους, που είναι το κάλος που προσδίδεται από τον, το οποίο νόν τον σκέφτηκε τον κόσμο και δεν τον επίησε. Εάν ο κόσμος έγινε και συνεχίζει να γίνεται, δεν έχει καμία σχέση με τη χρυσή τομή. Δεν μπορεί να μπει η χρυσή τομή. Αν όμως δεν έχει σχέση με τη χρυσή τομή, ο κόσμος δεν υφίσταται. Διότι ο κόσμος είναι τέλειος. Γιατί είναι τέλειος? Γιατί έχει μέσα στον λόγο υπάρξεώς του τον λόγο της χρυσής τομής. Δηλαδή η χρυσή τομή είναι κρυμμένη με πολύ μεγάλη αξιοσύνη, με πολύ μεγάλη φωτεινή δυνατότητα μέσα στην οποιαδήποτε πολότητα της ύλης και στην οποιαδήποτε τάξη της ύλης. Η χρυσή τομή συνιστά τάξην, συνιστά αναλογίαν, συζητά συμμετρίαν. Τι είπα να πει αναλογία και συμμετρία? Ότι ο κόσμος υπάρχει. Χάθηκε η αναλογία και η συμμετρία, δεν υπάρχει ο κόσμος. Αυτά είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες σκέψεις. Και αυτός που θα πει ότι δεν είναι έτσι, κάνει λάθος. Και εδώ είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε την οποιαδήποτε άποψη.
Πρέπει να ξέρουμε όταν πιστεύουμε κάτι εμείς οι Έλληνες, επαναλαμβάνω και πάλι, εμείς οι Έλληνες, με το ξεχωριστό μυαλό, με την ξεχωριστή λογική, ό,τι και αν μας πούνε θα μας βρίσουν, έχουμε πολλά ελαττώματα και το βάθος των ελαττωμάτων μας συνιστά βάθος των πλεονεκτημάτων μας. Δηλαδή πάντοτε, προκειμένου να υπάρχει αρμονία, το μεγάλο ελάττωμα συνιστά ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Διαρκώς ο ένας ξέρω τι, να καταδικάζει τον άλλον και σε συνέχεια να πηγαίνει και μαζί του, διαρκώς ο ένας να αποδοκιμάζει τον άλλον. Υπάρχει ένας διαρκής πόλεμος μεταξύ μας, που ίσως αυτός ο πόλεμος να είναι ένα απότοκο από αυτή την τρομακτική πνευματική μεγαλοπρέπεια, η οποία εδράζεται στο μυαλό μας και δεν τη βγάζουμε με τον σωστό τρόπο. Την βγάζουμε ενίοτε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο καθώς πρέπει. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο λόγο της χρυσής τομής, ο οποίος λόγος της χρυσής τομής, όπως σας είπα, είναι ο λόγος του κάλους. Τι κάλος, μιλάμε για ένα κάλος το οποίο διέπει όλο το νομικό οπλοστάσιο του σύμπαντος. Που πάει να πει ότι τι, ότι αυτός ο νόμος του κάλους και ο νόμος της δημιουργίας, που είναι μια σκέψη του Θεού, είναι ομού και επί το ταυτόν νόμι. Δηλαδή, ο νόμος έχει αριθμούς. Το κάλος έχει αριθμούς. Οι αριθμοί του κάλους είναι αριθμοί του νόμου. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα μέσα στη φύση και στον κόσμο που να είναι έξω από τον έλεγχο του νόμου, να μας πούνε κάτι, ούτε στο κενόν, ούτε στο πλήρες υπολογίζεται αυτό. Καταρχήν δεν υπάρχει κενόν. Έχει διαπιστώσει πια και η επιστήμη ότι όλο το σύμπαν είναι κβαντικό. Και είναι κβαντικό επειδή είναι εθερικό. Είναι μια άλλη ιστορία και θα γίνει σε μια επόμενη συγκέντρωση που θα κάνουμε εδώ. Το Μάρτιο θα έχω έτοιμο το νέο μου βιβλίο, το οποίο είναι ο Εθήρ. Για την ενότητα του κόσμου που μιλάνε οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, έρχεται σήμερα ο Μπιανουά Μάδερμπροτ. Είναι ένας θαυμάσιος επιστήμων, ο οποίος μιλάει για το φράκταλ. Ξέρετε τι είναι το φράκταλ? Το φράκταλ είναι το εξής. Είναι όλο το δημιούργημα της ενότητος, το οποίο πλάστηκε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, πάντοτε όποτε αναφέρεται όποτε αναφέρεται στην θεότητα, πάντοτε λέει ότι αυτή η θεότητα, το πρώτο της μέλημα και η πρώτη της δυνατότητα, είναι η ενότητα του σύμπαντος. Το οποίο σύμπαν είναι εντός ορίου και ότι όλα μέσα στο σύμπαν είναι ενωμένα μέσα σε ένα δίχτυ, το ένα με το άλλο, που το ένα μηνύει το άλλο. Που πάει να πει ότι ίσως πάρα πολύ σύντομα ο άνθρωπος του μέλλοντος, με κάποιες ειδικές διεργασίες που θα γίνονται από τις επιστήμες του φράκταλ, θα καταλαβαίνει και θα ενσωματώνεται πράγματα που έχει ένας δικός του διπλανός, ο οποίος είναι συνδύες ή είναι συνταϊτή. Δηλαδή αυτό το φράκταλ της ενοποίησης των ανθρώπινων μυαλών, το φράκταλ της ενοποίησης των φυσικών πραγμάτων του κόσμου, της ενοποίησης του κορμού που έχει το χαμομηλάκι με τα πέταλά του. Αυτό λοιπόν το φράκταλ του Μάδερμπροτ είναι αυτό το οποίο διέπει σήμερα τη ζωή μας. Το φράκταλ αυτό που λέμε και για το οποίο συζητάμε αναφέρεται μέσα στη χρυσή τομή τη δική μου. Αυτό το φράκταλ να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τι είπα να πει, αυτό το φράκταλ τι μας διδάσκει? Μας διδάσκει ότι η πηγή της φύσης είναι η ενότητα. Και αν τυχόν ο άνθρωπος αγνοήσει την ενότητα, θα είναι πάντοτε ενάντια στον νόμο. Και αν ο άνθρωπος είναι ενάντια στον νόμο, είναι ενάντια στη φύση, ενάντια στην λογική και πάνω απ' όλα είναι ενάντια στους αριθμούς. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι ένα σύνολο αριθμών. Όταν κινώ τα δάχτυλά μου, δεν τα κινώ για ένα νόμο. Χίλιοι νόμοι είναι μέσα στη συγκίνηση των δαχτύλων μου. Χίλιοι νόμοι είναι μέσα στον τρόπο με τον οποίο εγώ σκέφτομαι. Όταν εγώ σκέφτομαι και βλέπετε καμιά φορά ότι μας παίρνει κάποιος τηλέφωνο και λέμε τώρα μόλις σας σκεφτόμουν. Δεν είναι τυχαίο. Το φράκταλ έχει τη θέση του μέσα σε αυτό που του είπαμε. Και πολλές φορές στη ζωή μας τα περνάμε απαρατήρητα, ενώ ο άνθρωπος του μέλλοντος θα τα βάζει μέσα σε μια καινούργια βαθμίδα παρατήρησης, θα τα μελετά αλλιώς και αλλιώς λίγο-λίγο επιστημονικά θα τα τεκμηριώνει, ώστε αυτά να αποτελέσουν μέρος της αυριανής επιστήμης. Δεν θέλω να σας απασχολήσω πάρα πολύ με το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα σε ένα σύμπαν, το οποίο σύμπαν
τελεί κάτω από το λόγο της χρυσής τομής. Θέλω μονάχα να σας βάλω μέσα σε μια ειδική παράμετρο της χρυσής τομής, η οποία αποτελεί και το βασικό έργο του σωματείου το οποίο έχω ιδρύσει πριν από 40 περίπου χρόνια, που λέγεται Όλυμπος Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο, και που αυτός ο Όλυμπος, έχει σκοπό να χτίσει μια τριλογία πόλεων, οι οποίες πόλεις θα είναι κλασικής μορφής εξωτερικής και μέσα οι πόλεις αυτές θα είναι απόλυτα ηλεκτρονικές, με την ηλεκτρονική ποιοτική διαβάθμιση που θα έρθει και στο μέλλον. Οι πόλεις αυτές οι τρεις είναι, η μία είναι η Επτάπολης, είναι μια διεθνής πράσινη πόλη, η δεύτερη είναι η Δελφική Αμφικτιονία Γης και Διαστήματος και η τρίτη είναι η πόλη της Χρυσής Τομής. Αυτά τα οποία θα μπουν μέσα στην οπτικοακουστική εμφάνιση της παρουσίασης της Χρυσής Τομής, θα μπουν όλα τα απαραίτητα εικονογραφικά στοιχεία τα οποία θα πλαισιώσουν το λόγο μου. Και οι τρεις οι πόλεις είναι πόλεις της Χρυσής Τομής. Τι εννοώ με αυτόν? Μέσα και στις τρεις πόλεις, ό,τι και αν γίνεται, γίνεται με τον λόγο Φ, με το 1,618, σε όλες τις αποστάσεις οι οποίες διέπουν και τις τρεις πόλεις, τα κτίρια τους, τα πνευματικά κέντρα, τα πειραματικά κέντρα, τους δρόμους, τους ορθοστάτες, τους πλαγιοστάτες, τα μάρμαρα, τα οριζόντια, τα μάρμαρα, τα κάθετα, όλα θα είναι σε λόγο χρυσής τομής. Θα μου πείτε πώς έγινε. Σας απαντώ πώς έγινε. Πριν συλλάβω την Επτάπολη, είχα συλλάβει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η χρυσή τομή. Είχα μελετήσει πολύ βαθιά τη χρυσή τομή και άρχισα να φτιάχνω πράγματα τα οποία λίγο-λίγο τα στήριζα επάνω στο λόγο της. Δηλαδή, ο λόγος της χρυσής τομής μου έλεγε ότι αυτό το κτίριο, η στέγη του, πρέπει να γίνει τόσο επί τόσο. Η άλλη πλευρά της στέγης, τόσο επί τόσο. Η κάθετη πλευρά του τοίχου, τόσο επί τόσο. Τόσο το παράθυρο, τόσο το δάπεδο, τόσο ο δρόμος. Έφτιαξα όλα τα τεχνικά έργα μέσα στην πόλη. Και τους δρόμους και τα στιθέα. Και άφησα μονάχα τους κήπους, στους οποίους κήπους, αντί να δουλεύω εγώ με τις αστάθειές μου και με τα λάθη μου, δουλεύει η ίδια η φύση. Άφησα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλους χώρους για να έχουν τους κήπους, στους οποίους κήπους θα φυτέψουμε δέντρα, θα φυτέψουμε λουλούδια, θα φυτέψουμε γκαζόν κτλ. Που όλα αυτά θα λειτουργούν από μόνα τους με το λόγο της χρυσής τομής. Εφιστώ την προσοχή στο εξής. Όταν θα φύγουμε από αυτή τη συγκέντρωση, κρατήστε κάτι στο μυαλό σας. Για να καταλάβουμε το λόγο της χρυσής τομής, αξίζει τον κόπο να σκύψουμε και να ξεριζώσουμε ένα χαμομήλι. Ή μία παπαρούνα. Ή ένα μαρούλι. Δείτε τον τρόπο που έχει η διακλάδωση των ριζών τους μέσα στο έδαφος. Ερώτημα πρώτον. Πώς είναι δυνατόν να βάλω εδώ ένα χαμομήλι, εκεί μια παπαρούνα, εδώ ένα μαρούλι και εκεί ένα γαϊδουράγκαθο. Στην ίδια γη. Και το γαϊδουράγκαθο να παράξει γαϊδουράγκαθον, αυτό που λέει ο Ηράκλητος, το ομοίο το όμοιον, όταν το γαϊδουράγκαθο πεθάνει, πίσω του θα αφήσει τη συνέχεια του, που θα είναι πάλι γαϊδουράγκαθο. Αυτό αποτελεί την έννοια της συνέχειας, την οποία την παίρνει ο καθένας και τη μετατρέπει μέσα σε έναν τρόπο δικό του, που για μένα θεωρείται σε προσωπικό επίπεδο προδοτικός σε ό,τι αφορά το θέμα της σύστασης του κόσμου μέσα από την ίδια τη φύση. Η φύση είναι ο κυριαρχός της. Όταν λοιπόν δείτε, πάρτε όπως σας είπα από αυτά τα τέσσερα, κρατήστε το χαμομηλάκι, κρατήστε μια παπαρούνα και δείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, είναι οι ρίζες της, είναι το κορμάκι της, είναι ο μίσχος, τα ανθάκια, τα φύλλα κτλ. Θα διαπιστώσετε ότι όπως είναι το χαμομήλι που λειτουργεί, είναι και όλα τα υπόλοιπα, το καθένα με το δικό του τρόπο. Αυτά ξέρετε τι είναι, αυτά είναι κοιήματα όπως ακριβώς σήμερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα άτομο. Με τον πυρήνα του, με τα πρωτόνια και τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια που γυρίζουν γύρω σε πολύ μεγάλη απόσταση από ό,τι είναι ο πυρήνας. Ο πυρήνας μέσα σε ένα άτομο που για να καταλάβετε, ο πυρήνας ενός ατόμου απέχει από το σύνορο του ατόμου 10.000 φορές τη διάμετρο του πυρήνα. Και αυτό το άτομο δεν μπορούμε να το δούμε με γυμνό το μάτι.
για να δείτε πώς λειτουργεί η φύση. Όλα δε τα άτομα της φύσης είναι ίδια. Και όλα τα άτομα της φύσης, από τον Αριστοτέλη το έχουμε αυτό και μέχρι σήμερα, που όλα τα άτομα της φύσης είναι αιώνια. Το ένα άτομο γεννά το άλλο. Η συνέχεια είναι μέσα του σε όλες τις εκφάνσεις που μπορεί να περάσει ο ανθρώπινος νους. Οι άνθρωποι του ΣΕΡΝ, που είχα τη χαρά, γιατί είχα ένα από τα εγγόνια μου, έμεινε 2,5-3 χρόνια έμεινε στο ΣΕΡΝ μέσα και είχε μπει και μέσα σε πάρα πολλές διαδικασίες που μου είπε, παππού, εγώ λέει τρελάθηκα στο ΣΕΡΝ. Αυτά τα οποία είδα, εάν ήξερε ο κόσμος τι συμβαίνει στο μικρό κόσμο, ο κόσμος θα τρελαινόταν από ενθουσιασμό. Για να καταλάβουμε σε τι κόσμο ζούμε και με πόση αφοσίωση έχουμε στρέψει την προσοχή μας στην μικρότητα, ενώ το μεγαλείο ενός σύμπαντος που μας προσφέρεται, γιατί όλο το σύμπαν είναι μέσα στο μυαλό μας. Ο άνθρωπος και το σύμπαν είναι δύο σύμπαντα που το ένα χωρά μέσα στο άλλο. Αυτό μην το ξεχνάμε και αυτό, παρά το γεγονός ότι το έγραψα εγώ, το βρήκα τώρα στη συνέχεια του ΣΕΡΝ. Το ΣΕΡΝ λέει ότι ένας ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ισότιμος με το ίδιο το σύμπαν που έχει το σύνολο του κόσμου. Αυτά τα καινούργια μηνύματα, στα οποία από πάνω τους προείσταται η χρυσή τομή. Και όταν λέω χρυσή τομή, τι εννοώ? Η χρυσή τομή είναι ένα σύνολο νόμων, είναι μία νομοθεσία, είναι ένας νομοθέτης και νομολόγος κατασκεύασε ένα νομικό πλαίσιο για οτιδήποτε, στο οποιοδήποτε τετραγωνικό χιλιοστό του σύμπαντος υπάρχει, μέσα εκεί να φωλιάζει ένας νόμος. Βεβαίως, όλοι θα έχουμε το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα τρισχιλιοστό του σύμπαντος, του χώρου, να χωράει το σύνολο των νόμων, οι οποίοι είναι και άπειροι. Αυτό είναι το μεγαλείο της θεότητας. Αυτό είναι το μεγαλείο του δημιουργού, του όντως. Αυτό το οποίο από την αρχή, αυτό που λέω τώρα, το έχει συλλάβει η αρχαία ελληνική γραμματεία. Και για να την καταλάβουμε κι εμείς, θα σας πω κάτι. Εάν χωρίσουμε και δεν την δείτε και δεν την μελετήσετε, χάσατε. Είναι καιρό σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόμαστε, να γυρίζουμε το κεφάλι μας, να ανάβουμε ένα φωτάκι από πάνω και να διαβάζουμε από κάτω τι είπε εκείνος, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο παράλλος. Να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε. Μην αφήνουμε το νου μας να παρασύρεται μέσα από τις τηλεοπτικές αναλογίες ενός κόσμου, ο οποίος είναι φαινόμενος. Φαινόμενος. Ο κόσμος αυτός ποτέ δεν θα μπορέσει να μας ωφελήσει στην ψυχή. Είναι για να περάσει ο χρόνος μας. Αυτός ο ιερός χρόνος μας που πρέπει να τον αφιερώσουμε πρώτα απ' όλα στην γνώση για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την επίγνωση. Επίγνωση τι είναι? Αυτό που καταφέραμε να πείσουμε τον εαυτό μας για να προσεγγίσουμε τη θεότητα, το «ον». Για να το προσεγγίσουμε το «ον», πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι. Να στρέψουμε τα μάτια μας στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Είμαστε απόγονοι μιας κάποιων οικογενειών σε κάποιες ανθρώπινες γενναίες. 2.500 χρόνια πριν, που δεν είναι 2.500 χρόνια, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες κρυμμένες αλήθειες, οι οποίες δεν μας έχουν αποκαλυφθεί για διαφόρους λόγους και για λόγους απώλειας πληροφοριών μέχρι σήμερα. Όμως και αυτά τα σπαράγματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα από τους μεγάλους αυτούς μέτρους του μυαλού της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αξίζει τον κόπο να σκύψουμε το κεφάλι, να ανάψουμε το φωτάκι και σελίδα με σελίδα να την καταλαβαίνουμε. Θα σας πω κάτι με πάρα πολύ μεγάλη παρησία. Διεπίστωσα ένα πρωί ότι ξαφνικά είχε κάνει ένα πλαφ το μυαλό μου και άνοιξε. Και άρχισα να δίνω εξεγήσεις για πράγματα τα οποία στις προηγούμενες αναγνώσεις μου δεν τα είχα φανταστεί. Και τα έλεγα μόνος μου. Και έλεγα πόθεν προέρχονται αυτοί οι τρόποι επεξήγησης πραγμάτων, τα οποία δεν τα συνεζήτησα, δεν τα γράφει έτσι καθαρά το βιβλίο, το βιβλίο γράφει άλλα. Αλλά αυτό με οδηγεί αλλού. Και τι κατάλαβα? Εδώ τώρα υπησέρχεται η κβαντική φυσική σε όλο της το μεγαλείο. Αυτά τα λέει η κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική μας αναλύει και μας λέει, είμαστε μία πηγή πλήρους γνώσεως. Ξέρουμε τα πάντα. Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, δεν έρχεται η γνώση από το βιβλίο, η γνώση έρχεται από το εσωτερικό του εγκεφάλου που έχει ανάψει το φως του βιβλίου και του ρίχνει σήμα. Και το κάνει να πάλεται. Αυτό λοιπόν το οποίο πάλεται μέσα στο μυαλό μας, το οποίο μυαλό μας δεν είναι μόνο εδώ, είναι και αλλού, είναι και εκτός της ανθρώπινης φόρμας. Αυτά λοιπόν τα μεγάλα μυστικά του ανθρώπου, της φύσης, της γης και του κόσμου υπάγονται όλα μαζεμένα μέσα στο λόγο της χρυσής τομής. Αυτά είναι συστάσεις του κάλους. Υπάρχει μια ευθεία η οποία στέλνει τον ανθρώπινο νου από την ύλη στο πνεύμα.
και εξηγεί στον άνθρωπο ότι αυτό που βλέπεις, ότι η ύλη στην ατομική της μορφή έχει σχέση με την κυματική μορφή που έχει το άτομο, πάει να πει ότι μεταξύ αυτών των δύο πρέπει εσύ να προβληματιστείς για να καταλάβεις τη σχέση σου με τον άλλο κόσμο. Η φύση μας τα εξηγεί όλα. Εμείς ή δεν θέλουμε ή δεν καθόμαστε κάτω να σκύψουμε το κεφάλι να τα καταλάβουμε. Αυτά τα λίγα ή πολλά τα οποία σας είπα είναι αυτά τα οποία με απασχολούσαν και με απασχολούν. Θέλω να πιστεύω ότι για όσους προμηθεύτηκαν το βιβλίο θα περάσουν ωραία και είμαι και πρόθυμος να ακούσω την οποιασδήποτε μορφής αντίρρηση ή οτιδήποτε άλλο κριτική απέναντι στο έργο της Χρυσής Τομής. Θερμά σας ευχαριστώ.